Σάββατο και σήμερα Κυριακή με τηλεφωνικές συνεντεύξεις πανελλαδικά. Συσχετίστηκε με την έρευνά μας όλη την εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή σε ένα δείγμα 6.000 ατόμων, πάλι πανελλαδικό. Είναι προφανές ότι μιλάμε για εκτίμηση, δεν για είναι exit poll. Και φυσικά, όπως είπαμε, ψυχραιμία, τα πραγματικά λοιπόν, αποτελέσματα έρχεται δεν η Βουλή θα αργήσουν. Κοντά και σε ακούμε, Νίκο. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΣΥΡΙΖΑ, η εκτίμηση είναι από 31 ως 35. Για τη Νέα Δημοκρατία από 29 ως 33%. Για τη Χρυσή Αυγή 6 με 8%. Mm-hmm. Το Ποτάμι από 3,5 έως 5,5%. Για το ΚΚΕ από 5 έως 7%. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες από 2,5 έως 4,5%. Έχω πολλές απορίες ήδη, έτσι. Ναι. Για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη από 5 έως 7%. Για τη Λαϊκή Ενότητα από 2,5 έως 3,5%. Για την Ένωση Κεντρών από 2,5 έως 4,5% και τα λοιπά κόμματα είναι από 2 έως 3%. Άρα εδώ φαίνεται με βάση αυτή την εκτίμηση να έχει την πρωτοκαθεδρία ο ΣΥΡΙΖΑ να κόβει πρώτος το νήμα. Η διαφορά μεταξύ των δύο τώρα παίζεται. Ακριβώς. Δύο πράγματα που πρέπει να μπορεί κρατήσουμε. Μπορεί να είναι από μικρή ως μεγάλη. Το ένα είναι ότι προς το παρόν αυτό και που εμείς εκτιμούμε μπορεί να υπάρχει ανατροπή. Είναι μια σφιχτή αναμέτρηση. Θέλω να μείνουμε σε αυτήν την προς το παρόν, σε αυτό το σημείο. Βεβαίως εκτιμούμε ότι ένα κόμμα, εν προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ένα προβάδισμα. Θα δούμε αν αυτό θα επαληθευτεί βεβαίως και σε ποιο εύρος. Το εύρος, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, μπορεί να κυμανθεί, άρα δεν χρειάζεται κάποιος να βρει απλώς τη μέση τιμή και να πει αυτό είναι. Δεν είναι έτσι. Ωραία. Τώρα, τρίτο κόμμα. Βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, λίγο πιο αριστερά παρακαλώ η κάμερα εκεί, τη Χρυσή Αυγή. Να πούμε από ότι φαβορεί 8... με βάση αυτό. Είναι η Χρυσή Αυγή από 6 μέχρι 8, αλλά εκεί... Αλλά παίζει και το Πασόκ και το Κουκουέ. Παίζει και το Πασόκ και το Κουκουέ αυτή την τρίτη θέση καταρχήν. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω, μέχρι να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα, όλοι παίζουν. Η εκτίμηση είναι πάντως ότι η Χρυσή Αυγή καταρχήν, το Πασόκ και το ΚΚΕ θα παλέψουν για την τρίτη Ωραία. Θέση. 3,5 με 5,5 χαμηλά από τους στόχους του ποταμιού βγαίνουν οι επιδόσεις του στην εκτίμησή μας. Και τώρα έχουμε ένα θρίλερ για ανεξάρτητους Έλληνες, για Λαϊκή Ενότητα και για τον κύριο Λεβέντη. Και για τον κύριο Γιατί Λεβέντη. Έχουμε 2,5 με 4,5 για ανεξάρτητους Έλληνες και Λεβέντη και 2,5 με 3,5 για Λαϊκή Γιατί Ενότητα. Γιατί είναι αυτό το εύρος που δίνει με βάση το ποσοστό της μέσης τιμής που εν προκειμένου είναι για τους μεν ανεξάρτητους Έλληνες 3,5, οπότε μας δίνει ένα εύρος 0,7, 0, συν πλην 0,7. Εμείς εδώ βάζουμε, στρογγυλοποιούμε και βγαίνει έτσι το 2,5-4,5. Ενώ είναι διαφορετικό το ποσοστό για τα υπόλοιπα κόμματα. Λοιπόν. Άρα αυτό που μας λέει εδώ είναι ότι είναι πιθανότερο οι ανεξάρτητοι Έλληνες να βρίσκονται στη Βουλή. Είναι όπως και ο κύριος Λεβέντης. Είναι λιγότερο πιθανό να βρίσκεται στη Βουλή η Λαϊκή Ενότητα. Όμως το υπογραμμίζω, πριν να αρχίσουν οι πανηγυρισμοί ή οι θλίψεις, όλα αυτά είναι εκτίμηση, θα πρέπει να περιμένουμε. Και εγώ καταλαβαίνω, όλα παίζουν. Και η πρώτη θέση παίζει, έτσι όπως το λες, και η δεύτερη παίζει, και η τρίτη, τέταρτη παίζει, και η τελευταία. Όλα παίζουν, και είπαμε, στη Βουλή παίζει. Βουβές, εκλογές, ρευστό τοπίο, αποτυπώνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε το exit poll, το κοινό των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Το έχουν έτοιμο οι συνάδελφοι. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Αυτή τη φορά είναι exit poll, είναι στην κάλπη. Έτσι. Λοιπόν, 30 με 34 για το ΣΥΡΙΖΑ, 28,5 με 32,5 για τη Νέα Δημοκρατία. Μεσοσταθμικά μια μισή μονάδα δίνουν τη διαφορά. 6,5 με 8 η Χρυσή Αυγή, 4 με 5,5 το Ποτάμι, 5,5 με 7 και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ, και τα ντέρμπι που έχει βγει εδώ. Ναι, 3 με 4 οι ανεξάρτητοι Έλληνες.
Εδώ φαίνεται να προκύπτει μια σιγουριά ότι πιο θα σίγουρη, τα καταφέρει ο κύριος Καμένος. Έχουν πολύ μεγαλύτερο δείγμα και το εύρος είναι πιο μικρό. 2,5 με 3,5 για τη Λαϊκή Ενότητα, 3,2 με 4,2 για τον κύριο Λεβέντη. Και το Λεβέντη τον βρίσκουν σίγουροι σίγουρο. Από εμάς. Εμείς βέβαια στα πάνω όρια είναι στο 4,5%. Νομίζω ότι εδώ η γενική λογική, νομίζω, ναι, η γενική λογική είναι κοινή της εκτίμησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με αυτό τον exit poll. Μάλιστα. Λοιπόν, για κάτι έτσι όπως είμαστε, να πάρουμε τις πρώτες αντιδράσεις από τα κόμματα. Είδαμε και την εκτίμηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το κοινό exit polls, κυρίες και κύριοι, των υπόλοιπων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Η Βουλή θα πρέπει λίγο να περιμένει. Οι συνάδελφοι είναι μπροστά. Αρχίζουμε από σένα, Αντώνη Ατζολέτο, και το Γιάννη Καντέλη. Αντώνη. Λοιπόν, εδώ στην Κουμουνδούρο, όπως καταλαβαίνεις, ακόμα είναι συγκρατημένη. Mm. Βεβαίως.